Είναι πρώτη εκπομπή, πρώτη Δευτέρα της νέας χρονιάς και εννοείται πως φέρνουμε εδώ στην παρέα μας τη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εγώ εδώ από το γυάλινο στούντιο στη στολισμένη πλατεία Αριστοτέλους, ο Κυριάκος Ομπογιατζής από το στούντιο, καλωσορίζουμε φίλους, ανθρώπους που θα μας ευχηθούν, θα τους ευχηθούμε κι εμείς, και ένας από αυτούς είναι και ο Άγγελος Ομπαζινάς, και χρόνια πολλά μιας και έχει γενέθλια σήμερα. Άγγελε, χρόνια πολλά και από μένα, χρόνια πολλά και από μένα. Να ξέρεις ότι είναι πρώτη φορά που βγαίνω σε τέτοια εκπομπή. Αυτό είναι... το κέρδισες μόνος σου, να ξέρεις. Λοιπόν, και ξέρεις, ήθελα πάρα πολύ να σου ευχηθώ για τα γενέθλιά σου μέσα από τον αέρα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και εγώ καλή χρονιά. Να σας εύχομαι τα καλύτερα το 22. Να είναι μια χρονιά δημιουργική και για σας. Να αυξήσετε ακόμα περισσότερο την ακροματικότητα και νομίζω ότι μπροστά μας έρχονται τα καλύτερα. Σιγά σιγά να μπούμε και να περάσει και αυτό που, μακάρι, που έχει συμβεί τα δύο τελευταία χρόνια και νομίζω ότι σιγά σιγά να βρούμε το δρόμο μας όλοι. Κοίτα, εμείς δεν θα μιλήσουμε για αθλητικά εδώ πέρα. Παίζουμε μουσικές. Γι' αυτό και βγήκα, να ξέρεις. Έτσι. Και κάτι που με έκανε εντύπωση, Άγγελε, είναι που είδα πρωτοχρονιάτικα τρέχατε, κάνατε κάποια δράση φιλανθρωπική, κάτι είδα στο Instagram σου. Στα Legends 2004, όπου εδώ έχουμε και τη Champions for Life, την μηχανιστική και κερδοσκοπική εταιρεία που έχουμε, την οποία κάνουμε τέτοιες δράσεις, δραστηριοποιούμε και δείχνουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο, γιατί όπως έχουμε πει και όλα τα παιδιά, αυτό που εισπράξαμε εμείς θέλουμε με κάποιο τρόπο να το ανταποδώσουμε στην κοινωνία και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, και αυτές οι μέρες πίστεψέ μου ότι αυτό που είδαμε και εκεί, επειδή εμείς το έχουμε ξαναδεί, έχουμε ξαναπάει, νομίζω ότι όταν καταφέρουμε σαν άνθρωποι να το εξαλείψουμε τελείως αυτό το φαινόμενο, νομίζω ότι εκεί θα έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Θα είμαστε και πιο άνθρωποι. Ακριβώς. Τώρα είναι δύσκολη πάντως η κατάσταση, την οποία όσο πάει και λόγω και της πανδημίας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να πούμε και σε όλους τους φίλους μας εδώ πέρα ότι υπάρχει η GR Legends 2004 που μπορείτε, ναι, να τους βρείτε στα social media παντού, να κάνετε follow, και εκεί συμβαίνουν ωραία πράγματα και πάρα πολλά φιλανθρωπικά σαν αυτό. Δηλαδή μπήκε το 2022 και δεν χάσατε μέρα εσείς. Και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ και φαίνεται το μεγαλείο των αθλητών που φτάσανε στην κορυφή τη χώρα μας το 2004, πως ακόμη και όταν σταματάνε το ποδόσφαιρο συνεχίζουν να προσφέρουν. Ναι, αυτό λόγω θα είχαμε κάνει ακόμα περισσότερα και θα μας είχατε δει πολύ περισσότερες φορές, απλά λόγω της πανδημίας και τους περιοριστικούς μπορούς που είχε τα μέτρα, καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν εύκολο να τα κάνουμε, αλλά τώρα όσο λίγο χαλαρώνει η κατάσταση θα μας δείτε πολύ περισσότερα ότι κάνουμε. Κάνουμε ένα προγραμματισμό κάθε χρόνο το τι θα κάνουμε σε όλη την επόμενη χρονιά, και μόλις ηρεμήσει λίγο ακόμα η κατάσταση θα μας βλέπετε πολύ πιο συχνά να κάνουμε τέτοια πράγματα, γιατί σας είπα ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και οι άλλοι. Πολύ ωραία. Κύριε Μπασινά, αν μου επιτρέπετε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Νίκο, με επιτρέπεις νομίζω κι εσύ. Έλα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Άγγελο, μέσα από τη δική του εμπειρία, τα τελευταία 2 με 2,5 χρόνια, αυτή η πανδημία μας έφερε λίγο σε μια περίεργη κατάσταση και περίεργη συναισθημάτων, και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μέσα από τη δική σας εμπειρία βλέπετε ότι μέσα από αυτό που ζούμε έχουμε γίνει καλύτεροι άνθρωποι, σκεφτόμαστε και τον συνάνθρωπο, ή ίσως έχουμε γίνει και λίγο πιο ατομιστές και μέσα σε αυτή τη δυσκολία λες ας κοιτάξω το δικό μου αυτό και δεν με νοιάζει ο άλλος. Τι βλέπετε εσείς εκεί έξω να συμβαίνει? Εμείς δεν το βλέπαμε ποτέ έτσι, γιατί όταν λειτουργείς σαν μια ομάδα δεν βλέπεις μόνο τον εαυτό σου, βλέπεις και το γενικό σύνολο. Οπότε καταλαβαίνεις, εντάξει, υπάρχουν με τους περιορισμούς και όλο αυτό που έγινε, επειδή ήταν πρωτόγνωρο για όλους μας, δεν είναι εύκολο για τον καθένα να μπορέσει να το δει σαν κοινωνικό πρόβλημα και να
να μπορέσει, να μπορεί να θέλει να βοηθήσει, αλλά να μην, να φοβάται λόγω της πανδημίας. Αλλά πρέπει να το κάνουμε όσο, όσοι μπορούμε και όσοι το πιστεύουμε, γιατί σας είπα ότι τέτοιες μέρες και, και μετά από 2 χρόνια το που έχει συμβεί, υπάρχει κόσμος εκεί έξω που χρειάζεται πολύ περισσότερο βοήθεια από ό,τι να βλέπουμε ο καθένας τον εαυτό μας. Ξέρετε, κύριε Πασινάδο, ρωτάω επίτηδες, γιατί νομίζω σε τέτοιες καταστάσεις που ζούμε τώρα είναι που πρέπει να δείχνουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο. Πρέπει, γιατί σας ξαναλέω ότι είναι, ήτανε που ήταν δύσκολα πριν την πανδημία, τώρα έχουν γίνει ακόμα πιο δύσκολα και το ξαναλέω ότι εκεί έξω υπάρχει, Πάντως, μεγάλη... αυτό που βλέπω, Άγγελε, αυτό που βλέπω είναι ότι τα καταφέρνετε πολύ καλά, άσχετα που υπάρχουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί, και απόδειξη είναι αυτό. Μόλις μπήκε η καινούργια χρονιά, ήδη έχουν γίνει δράσεις από μέρους σας. Λοιπόν, καλή χρονιά, με υγεία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας εύχομαι και εσάς τα καλύτερα. Καλή χρονιά να έχουμε. Υγεία να τα κατοστήσεις καταρχάς για τα γενέθλια σου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη να σε δούμε και από κοντά. Έρχομαι, συχνά πυκνά, θα τα πούμε μόλις ανέβω. Έτσι, Άγγελε, έτσι. Τα λέμε.